Πέναλτι! Πέναλτι! Άμα ήταν μέσα... Πέναλτι! Άμα απαντούσε γραμμή, πέναλτι! Όπερ το έδωσε ο Χατζινάκος στο παιχνίδι. Όπερ, 2-20. Ο στόπερ είναι, ο στόπερ. Πατούσε γραμμή, γραμμή είναι πέναλτι. Πατούσε γραμμή, είναι πέναλτι, ναι, γραμμή είναι πέναλτι, ναι, 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 ναι. Το πόδι, βέβαια. Βγάλ' την κάρτα, ρε. Το βάλε. Λέγε Ραντόπουλε τι θα γίνει στο πέναλτι. Θα το βάλει, ρε. Θα το βάλει. Ε, βέβαια. Ο Σβιντέρσκι γιατί δεν πάει. Μπράβο Ραντόπουλε. Γουρλί. Θα το βάλει λέει. Ρε μαυρόκαλτσα. Ε μαυρόκαλτσα. Πρώτη φορά στη ζωή σου λες σε πέναλτι θα το βάλει ρε μαλάκα. Μια ζωή λες θα το χάσει. Προσωπικά ζητάω συγγνώμη για τον Μπέλκα, εγώ προσωπικά. Εξηλώθηκε. Από εκεί από την αρχή. Πέντε με πείτε... το πέναλτι εδώ τι θα γίνει, άντε να σου δω. Θα το χάσουνε. Θα το χάσουνε. Ο Γιαννούλης αμυντικά αυτός είναι ρε μαλάκες. Είναι, τον έχουν αλλάξει τα φώτα από εκεί. Ο Τζόλης δεν μαρκάρει σωστά. Όλη η γραμμή από εκεί. Δεν είναι φέλος ρε, αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί ο Γιαννούλης. Από το πρώτο λεπτό φαίνεται το πρόβλημα εκεί. Είσαι ευχαριστημένος με το 1-1. Ου βέβαια. Όταν το μιλούσαμε ρε μαλάκα, πάνω που το μιλούσαμε είναι δυνατόν. Τι πράγμας. Πάνω που λέγαμε ότι ο Πάκοβο προσανατολίστηκε από την ευκαιρία που έχασε πριν ένα λεπτό, το είπαμε. Δώσε συγχαρητήρια. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.